Ποια θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα του πολιτικού συστήματος, με τι θα έπρεπε να ασχοληθεί? Καταρχάς, το πολιτικό σύστημα, νομίζω, ανεξάρτητα από τα ζόρια τα οποία αντιμετωπίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εκτός από εσάς. Ναι, τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός από το ΚΚΚ. Και θα σας πω γιατί το ΚΚΚ δεν αντιμετωπίζει ζόρια και φαγωμάρα. Θα σας εξηγήσω γιατί, κατά τη δική μας άποψη. Α, είναι προφανές. Τώρα βλέπετε από τις ανακοινώσεις, τα εσωτερικά, τη συνεδρία των κοινοβουλευτικών τους ομάδων, το ψάξιμο όλο το οποίο υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ και άλλα κόμματα συμφωνούν. Και συμφωνούν σε μια σειρά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ζωή του Έλληνα εργαζόμενου, του λαού. Για πείτε μου ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν και οι τρεις. Που συμφωνούν και οι τρεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το οποίο σήμερα άρχισαν να στερεύουν τα πρώτα κονδύλια που είχαν δοθεί σε ψυχιατρικές και γυροκομικές μονάδες και πετάνε τους ανθρώπους έξω σε δομές οι οποίες δεν είναι κατάλληλες. Συμφωνούμε στο ότι πρέπει να δοθεί. Ο τρόπος δεν μας βρίσκει σύμφωνος τους τρεις. Κύριε Κεδίκλογο, να σας πω κάτι. Προτεραιότητες. Γιατί, αφήστε να σας πω όμως κάτι. Παρακαλώ, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο. Όχι, δεν σας κάνω παρατηρήσει, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν ψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μαζί με τους υπόλοιπους. Υπήρχαν συγκεκριμένοι όροι για το πώς θα δίνεται η χρηματοδότηση. Αυτούς τους όρους με τους οποίους θα δίνεται η χρηματοδότηση, που εκ των υστέρων εσείς κατηγορείτε, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, δεν τους αμφισβητήσατε ποτέ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν ήρθε το σχέδιο για το Next Generation EU. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον που μπορώ να γνωρίζω, το Ευρωκοινοβούλιο, είστε εκεί. Τώρα στην ψήφο, τώρα εντάξει. Έτσι, λέω, ένα αυτό. Χρήματα είναι, πώς, κάπως των φορολογουμένων της Ευρώπης. Ναι, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι, συμφωνώ, αλλά ποιος θα θέσει τις προτεραιότητες? Άρα, εσείς δεν γιατί θα σήμερα, για παράδειγμα, θα σας πω. Γιατί σήμερα οι προτεραιότητες από το Ταμείο Ανάκαμψης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, γιατί αύριο θα αλλάξει η Κομισιόν και μπορεί να θέσει άλλες προτεραιότητες, έτσι ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ψηφιακή μετάβαση. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φτάσαμε να κάνουν τζάμπα επενδύσεις οι μεγάλοι ιδιώτες μονοκαλλιέργεια ΣΑΠΕ και εμείς να πληρώνουμε το ρεύμα σε τετραπλάσιες τιμές. Στο μεταξύ όμως φτιάχτηκαν και όλα τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων ήδη. Καλά, τα χρήματα από τα τμήματα επιγόντων των νοσοκομείων τώρα θέλουμε να δούμε από πού πήγανε. Από εκεί πήγανε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί δεν καλύφθηκαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, Φερρυππίν, η απαραίτητη στελέχωση των νοσοκομείων και δουλεύουν οι γιατροί? Εγώ χθες ήμουν σε κινητοποίηση. Δεν μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης να δώσει μισθούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει μισθούς. Ναι, αλλά όταν είναι να κάνετε παιχνίδι, όταν είναι να κάνετε εσείς το παιχνίδι με τη λίστα αναμονής, με τη λίστα αναμονής για τα απογευματινά χειρουργία, ναι, αλλά όταν ήταν να σπρώξετε το δικό σας το παιχνίδι, ξέρατε δεν να πείτε ότι θα πάρουμε παιχνίδι. Πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψη για να καλύψουμε το πρώτο 10% της λίστας αναμονής. Δεν γίνεται κανένα παιχνίδι. Άρα λοιπόν, λάθος είναι, ξελάθος, όμως αυτό όταν αυτό ποτίζει μια συγκεκριμένη πολιτική αντιλαϊκή, τα χειρουργία των ανθρώπων, πηγαίνουμε μπροστά εκεί. Σε κάθε περίπτωση, τα χειρουργία των ανθρώπων, κυρία Βούλτεψη, μπορούν να γίνουν από ένα δημόσιο σύστημα υγείας, με αυξημένους προϋπολογισμούς, με στελέχωση κτλ. Αφήστε, γιατί θα πάω σε άλλες εποχές τώρα που περιμέναμε και δεν μιλάγαμε. Ο COVID πέρασε πριν από 2 χρόνια. Και τα μαθήματα που πήραμε όλοι από τον COVID, φαίνεται ότι εσείς δεν τα πήρατε. Λοιπόν, εντάξει, άρα, εντάξει τώρα. Εντάξει. Μην λέμε επειδή τώρα έχουμε χειρουργηθεί και λέω, στη μόνη. Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώσουμε. Ναι, όπως φαίνεται και από το τραπέζι, υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σήμερα επιλέγει, σαν βολικό αντίπαλο, μια σοσιαλδημοκρατία αμαρτωλή κατά την άποψή μας, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή πολιτική περιδίνηση. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Γερμανία, δείτε τι γίνεται με τον κύριο Σόλτς και το κόμμα του. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, που τα σοσιαλιστικά κόμματα τα χαιρετάμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν, κάτω από ποιες σκέπες βρίσκονται. Άρα, εμείς λέμε ένα πράγμα. Επειδή όλα τα προβλήματα είναι εδώ και θα ενταθούν. Ματωμένα πλεονάσματα 20 δισεκατομμύρια για 4 χρόνια. Προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα αλλαγές με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, που δίνει το δικαίωμα στην απλήρωτη υπερεργασία έως και 2 ώρες στις επιχειρήσεις προς όφελος των εργοδότων. Εμείς λέμε, ας μην περιμένει, να μην τρώει τα νύχια του ο λαός μπροστά στις τηλεοράσεις για να μάθει τις εξελίξεις στα κόμματα, να μπει στον αγώνα σήμερα με το ΚΚΕ, που είναι μια εγγυημένη δύναμη προς τα δικά του συμφέροντα. 2 πολύ σύντομες διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε πολιτικό μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα ή όχι? Καταρχάς, αυτό το πολιτικό μήνυμα το θέτει η κυβέρνηση. Δεν το θέτει το ΚΚΕ, το πολιτικό μήνυμα των εκλογών. Όταν μάλιστα λέει ο πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι κάθε ψήφος έχει τη φωτογραφία μου, και όταν χάνει αυτά τα εκατομμύρια ψηφοφόρων και πέφτει 14% στις ποσοστιαίες μονάδες,
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μήνυμα. Ανεξάρτητα με το αν αυτοί οι άνθρωποι, λέω, μετακινήθηκαν σε κάποιο άλλο κόμμα ή όχι. Έχει σημασία. Υπάρχει ένα μήνυμα. Έτσι. Φυσικά. Δεύτερον, γίνεται μια προσπάθεια με έναν τρόπο να εξηγηθεί το ποσοστό του ΚΚΕ, με αυξήθηκε χαμήλωση κτλ. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι σε τέσσερις συνεχείς εκλογικές μάχες το ποσοστό του ΚΚΕ ενισχύεται. Και προηγούμενα και σε απόλυτους αριθμούς και τώρα και ποσοστία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μια σειρά πολλές χιλιάδες άνθρωποι μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους μεγάλους αγώνες που έγιναν των εργαζομένων, των εργατών, σήμερα της ΛΑΡΚΟ, των μεταλλείων στη Χαλκιδική, στις Σκουριές, των φοιτητών, των υγειονομικών, όπου έχουν αποκτήσει δεσμούς με το ΚΚΕ, αποδέχονται πολλά πράγματα από αυτά τα οποία θέτει στην πάλη και παλεύουν μαζί του. Έτσι. Ξέρει ο ελληνικός λαός και άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει, κυρία Δούκα, το ξέρει. Το ξέρει και γι' αυτό τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα, η πλειοψηφία των κυβερνήσεων που εφάρμοσαν την ευρωγνωσιακή στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τιμωρήθηκαν σε αυτές τις εκλογές. Και τιμωρήθηκαν για συγκεκριμένες επιλογές. Για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, που τώρα πάμε σε φάση νέας γενίκευσης και κλιμάκωσης, για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ και την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δηλαδή, για αυτό την, δεν ψήφισα. Για την, μιλάω για όλη την Ευρώπη. Μιλάω για την τιμωρία των κυβερνητικών κομμάτων, δεν κυρία Βούλτεψη. Του Σόλτς, της κυρίας Κάλλας, των άλλων. Για αυτούς λέω. Της ακρίβειας, του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκαν από την τεράστια στήριξη με χρήματα των φορολογουμένων των ευρωπαϊκών κρατών μελών προς τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Όλα αυτά είναι εδώ. Για όλα αυτά μίλησαν οι εργαζόμενοι. Για όλα αυτά θα συνεχίσουμε τον αγώνα που γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι στο προσκήνιο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ευρωενωσιακά, αλλά είναι και ελληνικά. Γιατί βλέπουμε την αντίληψη σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.